Καλή η μόδα και τα trends, αλλά μπορεί να καταστρέψει ανθρώπους τελικά. Υπάρχουν πολλές διαφημίσεις, πολλά trend, ακόμα και επαγγελματίες που αυτό είναι λυπητερό να το βλέπω, που μιλάνε για αποτελέσματα, αλλά δεν λένε για ποιοι δεν πρέπει να το κάνουν. Καλησπέρα στην αθλητική μας κοινότητα, εγώ είμαι ο Σωτήρης, ο αδερφός μου ο Ανδρέας και ο Σωκράτης. Έχουμε σήμερα λοιπόν το Σωκράτη μαζί μας. Είναι ένας από τους συνιδιοκτήτες του Fitness Mind. Πες μας λίγα λόγια, Σωκράτη. Στο Fitness Mind έχουμε την υπηρεσία του personal training, έχουμε την υπηρεσία του cross training, functional, και την υπηρεσία της διατροφής. Πάμε λίγο πιο βαθιά τώρα, να δούμε λίγο την ιστορία του. Πώς ξεκίνησε το Fitness Mind, ποια είναι η ιστορία του και ποια είναι και η προοπτική σας. Γιατί είδα και τη σελίδα σας στο Instagram. Και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον το όλο σας σκεπτικό. Αρχικά στο Fitness Mind είμαι μαζί με τον Νίκο, τον Μπάιλα, ένα εξαιρετικό γυμναστή. Ήμασταν φίλοι με τον Νίκο. Και βλέποντας το, ασχολούμαστε και ίδιο με το κομμάτι του fitness και επαγγελματικά. Και βλέποντας κάποια κενά που υπάρχουν στον χώρο ή κάποια πράγματα που εμάς δεν μας αρέσανε, τα βάλαμε σε μια σειρά, ενώσαμε τις αγάπες μας. Και φτιάξαμε το Fitness Mind, όπως λέει και το όνομά του, ουσιαστικά στον άνθρωπο μαθαίνουμε και να γυμνάζεται σωστά, να έχει υγεία και να τρέφεται σωστά. Δηλαδή, ακόμα και στο διατροφικό κομμάτι, ένας άνθρωπος που θα έρθει, θα δουλέψουμε πάνω στα δικά του τα γούστα και σιγά σιγά θα χτίσουμε συνήθειες. Όταν λες κενά, εντοπίσατε κάποια κενά, τι ακριβώς βρήκατε? Τα κενά που εντοπίσαμε ήταν η αναρχία που υπάρχει στο κομμάτι του fitness, που οι άνθρωποι είτε βλέπουν κάποιες απόψεις στο YouTube, είτε μπαίνουν στο Google, γενικότερα είναι μπερδεμένοι στο τι πρέπει να κάνουν στο γυμναστήριο. Δυστυχώς, στο μέσο γυμναστήριο δεν υπάρχει, δηλαδή σου δίνει ένα πρόγραμμα το οποίο πάρ' το κάτω, δεν υπάρχει αξιολόγηση στα δικά σου τα προβλήματα και εμείς πήραμε όλο αυτό το κομμάτι. Το βάλαμε στο Fitness Mind, βάλαμε την αξιολόγηση, να δουλέψουμε πάνω στο, σε δυσκαμψίες ανθρώπων. Γιατί έρχονται άνθρωποι οι οποίοι κάνουν καθιστική ζωή, που έχουν κάποια χρόνια προβλήματα, τα οποία μπαίνουν ακόμα και μέσα σε αίθουσες που κάνουν ομαδικά προγράμματα, και αυτό γίνεται χειρότερο. Τραυματίζονται, αποκτάνε μια πολύ κακή άποψη για τη γυμναστική. Πήραμε όλο αυτόν τον κορμό και φτιάξαμε δομημένα προγράμματα, έτσι ώστε όταν χαθεί ένας άνθρωπος να μπορεί να γίνει καλύτερος και να ξεφύγει από αυτό το κομμάτι. Αν σε κάποιο πράγμα δεν μπορούμε να δράσουμε και χρειάζεται φυσιοθεραπευτής, ορθοπαιδικός, οτιδήποτε, φυσικά τον άνθρωπο τον αναλαμβάνουμε, πηγαίνει εκεί, φτιάχνει τα προβλήματά του και στο κομμάτι της αποκατάστασης και της εκπαίδευσης μετά είμαστε εμείς. Και αυτό που λέω στο κράτη είναι πολύ τιμίο εκ μέρους σας. Πες ότι ο Σωτήρης θέλει να έρθει τώρα στο Fitness Mind. Πώς θα το χειριζόσασταν? Θα κάνετε κάτι συγκεκριμένο, κάποιες εξετάσεις? Αρχικά θα πρέπει ο Σωτήρης να μας δείξει, καλό θα ήταν να έχει γενικές συστάσεις ή να κάνει και να δούμε κάποιους δείκτες. Αν έχεις κάποιους πόνους ή κάποιο πρόβλημα στη μέση, μπορούμε να δούμε και την εξετάσή σου, σε τι φάση είναι. Κάνουμε κάποιες ασκήσεις οι οποίες είναι αξιολόγησης, που εκεί θα δούμε πού πρέπει να δράσουμε και το πρόγραμμα που θα βγει θα είναι πάνω στο το κομμάτι ακριβώς. Πολλοίς κόσμος που έρχεται νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε και θα αρχίσουμε να έχουμε πολύ ψηλές εντάσεις, να αρχιπιόμαστε και βλέπει ότι ξεκινάμε από έναν άλλο κορμό και καταλαβαίνει ότι όταν περνάει ένας-δύο μήνες και αρχίζει και δεν πονάει, αρχίζει και είναι πιο επένδυση αρθρώσεις και μπαίνουμε σιγά σιγά σε προγράμματα και δεν σκοτώνεται ο άλλος στην προπόνηση. Αρχίζει και καταλαβαίνει και το πώς πρέπει να είναι μια προπόνηση. Και εδώ έρχεται το σημαντικό κομμάτι σε αυτό που έλεγες πριν, το ότι θα τον πάρει σε κάποιον ειδικό. Εμείς ουσιαστικά αυτό που φτιάχνουμε τώρα, ένα community, το οποίο θα πλαισιωθεί σε mobile και web εφαρμογή όπως έχουμε αναφέρει. Ένα από τα κομμάτια της εφαρμογής είναι αυτό, δηλαδή να σου δίνει εσένα τη δυνατότητα, εφόσον επιλέξεις να είσαι premium επαγγελματίας στην εφαρμογή, να φτιάξεις τη δική σου ομάδα συνεργατών. Για παράδειγμα, είστε το Fitness Mind και να δηλώνετε ανοιχτά ποιοι είναι οι συνεργάτες σας όσον αφορά τη ψυχοθεραπεία, όσον αφορά κομμάτια πρόληψης και γενικών εξετάσεων που ανέφερες πριν και όσον αφορά ακόμα και το κομμάτι του mindset συνολικά.
και τη διατροφή. Και τη ψυχολογία, έτσι. Αυτό, το μάτι ενό τη ψυχολογία. Ναι. Ναι. Πέρα από το fitness mind, Σοκράτη, έχει κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα. Οι πρώτε μου σπουδέ ήταν πάνω στη διαιτολογία. Συνέχισα στην προπονητική. Και τώρα είμαι σε φάση εξειδίκευση στην αθλητική διατροφή. Στο να αναλαμβάνουμε και αθλητέ. Η αθλητική διατροφή. Ποια είναι η διαφορά αυτής της εξειδίκευσης με κάποιον απλό διατροφολόγο? Ναι, η διαφορά είναι ότι πλέον γνωρίζεις καλά το κομμάτι της εργοφυσιολογίας και μπορείς να αναλάβεις έναν αθλητή. Ξέρεις ακριβώς κατά τη διάρκεια της άσκησης ποια συστήματα δουλεύουν, το μεταβολισμό κατά τη διάρκεια της άσκησης και η διατροφή που στην ουσία θα βγάλει σε έναν αθλητή, έχει να κάνει με βάση την προπόνησή του, με βάση πώς μεταβολίζει τα λιπίδια του, τις υδατάνθρακές του, πού να του δώσει πρωτεΐνη, πόση πρωτεΐνη, όλα αυτά τα κομμάτια, ενυδάτωση, ένα κομμάτι συμπληρωμάτων για τον υψηλό αθλητισμό είναι σημαντικές γνώσεις. Αυτά μέσω των εξετάσεων τα καταλαβαίνεις για το πόσο πρωτεΐνη θα του δώσεις, πόσο υδατάνθρακα. Τις γενικές εξετάσεις εννοείς? Ναι, ναι, είναι κάτι άλλο. Οι γενικές εξετάσεις σου δίνουν ένα δείκτη στο που μπορείς, τι μπορεί να είναι ανεβασμένο, δηλαδή ακόμα και κομμάτια υπερκόπωσης που μπορείς να βρεις στις γενικές εξετάσεις. Το κομμάτι των συμπληρωμάτων είναι φυσικά, αν κάποια βιταμίνη είναι χαμηλά, μπορείς να την πληρώσεις από εκεί. Τώρα υπάρχουν και συμπληρώματα τα οποία είναι εργογόνα, τα οποία βοηθάνε έναν αθλητή ανάλογα το άθλημά του. Παρατηρώ το εξής πολύ συχνό πρόβλημα, που για μένα είναι πρόβλημα. Πολλοί ξεκινάνε τη γυμναστική και τα παρατάνε στη μέση. Είναι συχνό αυτό το φαινόμενο. Σου λέει ο άλλος, θέλω να χάσω βάρος. Έχω για παράδειγμα χαρακτηριστεί ένα φίλο, τον Γιάννη, υπάρχουν πολλοί Γιάννηδες, βέβαια αυτός ξέρει ποιος είναι, ο οποίος κάθε χρόνο μου λέει και βάζει στόχο, θέλω να χάσω κιλά και θέλω να χάσω κιλά. Τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο γύρω στα 6 με 7 χρόνια, δεν έχει φτιάξει σώμα και δεν έχει χάσει τα κιλά που θα έπρεπε να χάσει. Ενώ θέλει, αλλά πάντα το κόβει στη μέση. Και είναι πάρα πολύ σε ο κόσμο. Δηλαδή, βλέπει τα γυμναστήρια, για παράδειγμα, να γίνεται χαμό όταν πλησιάζουν το καλοκαίρι και το χειμώνα να αδειάζουν. Ναι. Πώς μπορούμε αυτόν τον κόσμο να τον κερδίσουμε? Αυτό έπρεπε να ξεκινήσει από τα σχολεία. Να σου πω την αλήθεια, να βάλουμε τον κορμό. Που τα παιδιά δεν μαθαίνουν ούτε να τρέφονται, ούτε να γυμνάζονται. Και αυτό να γίνεται τρόπο ζωή. Άρα το κλειδί είναι τρόπο ζωή. Αυτή είναι η απάντηση. Είναι τα κίνητρα που έχει. Αρχικά μπορεί, ρε παιδί μου, να έχει ένα κίνητρο το οποίο θα πεις ότι να κάνω κοιλιακούς, μου φτάνει αυτό. Αν αυτό όμως δεν γίνει τρόπο ζωής και δεν αγαπήσεις αυτό που κάνεις και το κάνεις αγκαρία μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο, θα σταματήσεις. Είναι ο νούμερο ένα λόγος που σταματάνε οι άνθρωποι. Αλλά πολλές φορές κάποιος μπορεί να πει ότι δεν μ' αρέσει κάτι, επειδή μπορεί απλά να βαριέται. Έτσι. Ενώ ξεκινώντας, μπορεί να του αρέσει. Να έρθει στο fitness mind και να γουστάρει. Μα θα σου αρέσει, γιατί έχει κόπο αυτό το πράγμα. Θα σου αρέσει. Εγώ αυτό σκέφτομαι. Εσύ αν σου αρέσει πάντα αυτό που κάνεις, δηλαδή? Πολλές φορές όχι. Ξυπνάω και δεν μ' αρέσει καθόλου να το κάνω. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που ενώ στην αρχή δεν είναι κάτι που νιώθω θέλω να κάνω, όταν το ξεκινάω, γουστάρω. Και κεραίει η προπόνηση. Εγώ καμιά φορά το κάνω μηχανικά τελείως. Δηλαδή, μπορεί εκείνη την μέρα να μην έχω διάθεση να κάνω την προπόνηση, αλλά θα την κάνω. Και λέω, θα σηκώσω τα βάρη που πρέπει, τα κιλά. Θα προσπαθήσω να το κάνω τέλος πάντων. Θα προτιμούσα να αράξω σπίτι και να τον έβγαινε. Θα σου πω, όλες οι μέρες δεν μπορούν να είναι ίδιες. Εγώ αυτό που λέω στον κόσμο είναι να βρει ένα χόμπι το οποίο να του αρέσει. Επειδή αναφερθήκαμε και στη δικιά μας δουλειά, σίγουρα μπορεί να μην αρέσει σε όλους να σηκώνει βάρη. Όμως έρχονται άνθρωποι οι οποίοι σου λένε ότι μας έχει τύχει και εμάς. Να σου λένε ότι δεν μου αρέσουν καθόλου, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η φάση. Και εμείς προσπαθούμε να δείξουμε ένα κομμάτι της προπόνησης η οποία δεν είναι βαρετή. Υπάρχουν τρόποι να μην το κάνεις βαρετό. Συνήθως, άνθρωποι που γράφονται κάνουν συνδρομή στο γυμναστήριο και μπαίνουν στα όργανα μόνοι τους και δεν έχουν γνώσεις, θα τα παρατήσουν γρήγορα γιατί και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και παιδιά, εντάξει, είναι βαρετό. Είναι βαρετό να περιμένεις σε ένα μηχάνημα 1-2-3 λεπτά να ξαναμπαίνεις 10-12 λεπτά. Δεν αρέσει όλους το πράγμα. Είναι λογικό. Εγώ προτείνω κάθε άνθρωπο να βρει μια δραστηριότητα που του αρέσει. Και σίγουρα ο κόσμος θέλει και το γρήγορο αποτέλεσμα. Γιατί μπορεί να περάσει ένας μήνας, να μην δει κάτι τρομερό και μετά να το αφήσει. Όπως ο φίλος ο Γιάννης, από ό,τι καταλάβω. Είναι το εξωτερικό κίνητρο. Είναι το εξωτερικό κίνητρο το οποίο, αν κιόλας δεν βλέπεις και αυτό που
Πρώτα απ' όλα τα πηγαίνουμε όλα, δηλαδή λέμε «Α, αυτός είναι έτσι, κάτι έχει πάρει», ενώ ο άλλος μπορεί να γυμνάζεται 10 χρόνια, να έχει προπονητή, να έχει μοχθήσει για το αποτέλεσμα και νομίζει ότι μέσα σε 6 μήνες θα γίνει. Τι γίνεται? Α, καλά. Σε καμία περίπτωση. Ένας υπέρβαρος, πώς θα χάσει κιλά? Έρχεται στο fitness mind ένας άνθρωπος υπέρβαρος. Δεν μπορεί να κουνηθεί που λέμε. Πώς θα τον κάνει να χάσει κιλά? Η απώλεια των κιλών έχει να κάνει με το θερμιδικό έλλειμμα. Είναι ευρέως γνωστό πλέον ότι δεν είναι κάτι μυστικό. Δηλαδή, φτιάχνουμε μια διατροφή που φυσικά είναι ισορροπημένη και είναι πάνω στα αγούστα του. Προοδευτικά, και όταν λέω ισορροπημένη και πάνω στα αγούστα του, δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπέρβαρος και έχει ξεκινήσει και τρώει κρουασάν το πρωί, έχει μια ανθυγιεινή ζωή, να τον πας στο άλλο άκρο, να τρώει ριζοκοτούτες και βρώμη. Αυτός ο άνθρωπος θα το παρατήσει πολύ γρήγορα. Άρα χτίζεις πάνω στις δικές του συνήθειες, σε ένα θερμιδικό έλλειμμα, όχι φυσικά κάτι ανθυγιεινό, εντάξει, αλλά αν μπορείς να το φορέσεις μέσα στη διατροφή του, να έχει και ένα κέικ ή μια σοκολάτα και σιγά σιγά, δηλαδή να υπάρχει το συνέστημα ότι τρώω και κάτι το οποίο μου αρέσει και είναι στα γούστα μου, και σιγά σιγά χτίζεις πάνω σε αυτό, σε θερμιδικό έλλειμμα, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος χρειάζεται 2.000 θερμίδες για να μείνει στο ίδιο βάρος. Αν φάει 1.500, αυτό σημαίνει θερμιδικό έλλειμμα και σιγά σιγά χάνει κιλά. Λίγο και υπάρχει βελτίωση. Ναι, φυσικά πρέπει να υπάρχει μια δραστηριότητα για να το βοηθάει, γιατί αν είσαι να πέσει στο σπίτι σου, θα είναι πιο δύσκολο. Γιατί αυτές τις θερμίδες θα τις πιάνεις εύκολα και όταν έχεις συνηθίσει να τρως 5.000 θερμίδες μέσα στη μέρα σου, και γι' αυτό πήρες και τα κιλά με τα χρόνια, θα πεινάς. Άρα θερμιδικό έλλειμμα και μια ασκησούλα. Να κάνει λίγο άσκηση και αυτό ήταν. Θερμιδικό έλλειμμα, άσκηση και χάνει κάποιο κιλά. Ναι, ναι. Απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Και το κάνουμε σύνθετο. Το κάνουμε σύνθετο και ότι υπάρχει κάποια μαγική δίαιτα, ειδικά τώρα αυτοί που τα πουλάνε με περίεργα ονόματα. Δεν θέλω να αναφέρω ποιες δίαιτες είναι αυτές οι οποίες έχουν περίεργα ονόματα. Μπορεί να καταλάβει κάποιο. Πουλάνε τη μαγική φόρμουλα. Ενώ είναι αυτό. Τίποτα παραπάνω. Εγώ στο κράτη πέρα από όλα αυτά έχω αρχίσει μπόξ εδώ και ένα μήνα, κάθε μέρα. Και όταν είναι να κάνω το πρωί τις προπονήσεις μου, δεν τρώω τίποτα. Ξυπνάω, πίνω πολύ νερό και κάνω προπόνηση. Με το άγιο στομάχι, είναι καλύτερη απόδοση ή χειρότερη? Ξεκάθαρα, με ένα γεύμα από την προπόνηση, είναι καλύτερη προπόνηση. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση από το κομμάτι για πολλούς λόγους. Τώρα, η προπόνηση το πρωί γενικά μπορεί να σου κάνει πολύ πιο λειτουργική την υπόλοιπη μέρα. Εντάξει, πολύ καλύτερη ισορροπία ορμονών, υπάρχει ευεξία, είναι πολύ καλή. Τώρα, στο κομμάτι που έχει έκρηξη, όπως το δικό σου άθλημα, καλό είναι να υπάρχει ένα γεύμα το οποίο δεν χρειάζεται πολύ μεγάλο, να έχει ένα τατάφακα, γρήγορο, έτσι ώστε να έχεις τη μέγιστη απόδοση. Πόση ώρα πριν και τι θα πρότεινες? Θα πρότεινα μία ώρα πριν, τουλάχιστον, θα μπορούσες να έχεις δύο φέτες λευκό ψωμί με λίγο μέλι και ένα αγώ. Α, ίσα-ίσα, λίγο πρωτεϊνούλα και υδατάφρακα. Αν γενικά δεν είσαι άνθρωπος ο οποίος τρώει πρωινό και τον βολεύει να πηγαίνει στην προπόνηση έτσι, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Εμένα με βολεύει γιατί σκέψω κάνω και καθιστική ζωή. Μπορεί να καθιστική ζωή, η δουλειά μου είναι καθιστική. Μπορώ να δουλεύω 8 ώρες. Οπότε δεν τρώω τίποτα. Κάνω σκληρή προπόνηση, έρχομαι σπίτι, τρώω πολύ. Και έτσι αισθάνομαι ότι αναπληρώνω τις θερμίδες. Επειδή κάθομαι και πολλή ώρα. Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την προπόνησή σου. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει με το άδειο κομμάτι το πρωί. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, σκέψου θα μπορούσε να είσαι ένα πολύ πιο αποδοτικό προπόνηση αν υπήρχε ένα δικό πριν. Ειδικότερα σε μια προπόνηση η οποία έχει να κάνει με χτυπήματα, έχει να κάνει με έγκριξη, βοηθάει. Τώρα, αν έχει φάει ένα καλό γεύμα το βράδυ, λόγω του ότι οι αποθήκες γλυκογόνου είναι γεμάτες, μπορεί να υπάρχει καλή απόδοση. Αναμφισβήτητα. Αν δεν υπάρχει όμως και αυτό, σίγουρα θα μπορούσες να είσαι πολύ καλύτερα με ένα γεύμα μία ώρα πριν το γεύμα. Και σωματικά θα βλέπα καλύτερο αποτέλεσμα. Με ένα γευματάκι πριν. Εννοείς το κομμάτι το πώς φαίνεσαι μυϊκά.
κάνω. Ναι, ναι, μη κάνε, μη κάνε. Ο καταμερισμός των γευμάτων είναι πολύ σημαντικός. Όμως, το πώς φαίνεσαι έχει να κάνει και ότι κάνεις προπόνηση. Δηλαδή, αν κάνεις γενικότερα προπόνηση μόνο αερόβια, σίγουρα δεν θα έχεις μυϊκή υπερτροφία. Αν κάποιος έχει άδειο στο μάχη και θέλει να κάνει αερόβιο τρέξιμο, για παράδειγμα, ποια είναι η γνώμη σου αυτό? Υπάρχει γενικότερα η ορολογία ότι με το άδειο στο μάχη το πρωί και λίπους. Υπάρχει αυτό. Εγώ θα πω ότι εάν σε ενδιαφέρει η καύση λίπους, δεν πρέπει να σε ενδιαφέρει το αν θα τρέξει με άδειο στο μάχη το πρωί. Πρέπει να σε ενδιαφέρει το πάπρι, το θερμιδικό έλλειμμα. Τώρα υπάρχουν κάποιοι αθλητές οι οποίοι είναι δρομείς και κάνουν προπόνηση με άδειο στο μάχη το πρωί, έτσι ώστε να μάθει το σώμα να οξυδώνει, να μεταβολίζει τα λιπίδια του καλύτερα. Υπάρχει αυτή, ερευνητικά υπάρχει αυτή, αυτό το κομμάτι. Όμως, ακόμα και εκεί, καλό είναι να υπάρχει ένα μικρό γεύμα για να μην υπάρχουν μεγάλες πτώσεις ζαχάρου. Οι μεγάλες πτώσεις ζαχάρου πού μπορεί να οδηγήσουν? Ατονία, να λιποθυμίσεις την προπόνηση. Κάτι σημαντικό, να μην τρέξεις στο ρυθμό που πρέπει να τρέξεις στην προπόνηση. Γιατί μπορεί να υπάρχει, μπορεί να τρέξεις με ένα συγκεκριμένο ρυθμό σε χιλιόμετρο στην προπόνησή σου, για να βγει έτσι όπως πρέπει, με βάση το προγραμματισμό που έχεις κάνει στο πρόγραμμα προπόνηση που έχει εκείνη τη φάση. Και το άδειο στο μάχη να σου οδηγήσει να είσαι εκτός πλάνου. Είναι σαν στα βάρη να έχεις πει ότι θα πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κάνω 8 με 12 αναλήψεις τάδε κιλά και λόγω του ότι έχω κάνει πολύ καλή διατροφή να μην βγαίνουν τα κιλά αυτά. Να σε χώμα τελείω. Είναι το ίδιο πράγμα. Άρα, τίνει να καταργηθεί το άδειο στο μάχη γενικότερα. Γενικότερα. Τώρα, αν κάποιον άνθρωπο δεν τον βολεύει να τρώει το πρωί, ας κάνει το γνώμη του άδειο στο μάχη. Και εφόσον είπες πριν Σωκράτη και να μην πούμε και όνομα, εγώ θέλω να το θίξουμε το θέμα. Fasting. Έτσι. Το γέλιο πρέπει να βρει. Fasting. Έτσι. Ωραία. Αυτό και αν είναι της μόδας. Λοιπόν, το fasting, παιδιά, δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα μοντέλο σύντησης. Το πιο περιζήτητο είναι το 16-8. 16 ώρες μένω νηστικός, 8 ώρες τρώω. Έτσι. Θα πω γιατί βολεύει για τους ανθρώπους και αν εγώ το προτείνω. Βολεύει κάποιους ανθρώπους γιατί γενικότερα δεν τρώνε πολλά γεύματα, όπως εσύ που έχεις μάθει να τρως δύο φορές τη μέρα. Έτσι, εκεί. Okay. Μετράνε τις θερμίδες τους να είναι σε θερμιδικό έλλειμμα σε αυτά τα δύο γεύματα και τα τρώνε μέσα στο παράθυρο σύντησης. Okay. Αν εγώ το προτείνω ή όχι. Ανάλογα τον άνθρωπο. Αν ένας άνθρωπος είναι υγιής γενικότερα και μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτό το κομμάτι, να το κάνει. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι απαγορεύεται να το κάνουν. Άνθρωποι με διατροφικές τετραρχές, που ήδη έχουν κάποια σχέση με το φαγητό, θα επιδεινώσει το πρόβλημα, πολύ πιθανό. Αθλητές. Χρειάζονται πρωτόκολλα διατροφής, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά. Ισομερισμός υδατάνθρακας τη μέρα, λιπιδίων, της πρωτεΐνης. Δηλαδή, όλα τα χρόνια μιλάμε για την πρωτεΐνη και πάμε και ακολουθούμε πρωτόκολλα διατροφής, τα οποία είσαι πάρα πολύ σωληστικός. Και δεν μπορείς να βάλεις έναν σούπερ αθλητή που κάνει προαθλητισμό τρεις προπονήσεις την ημέρα και να μην τρώει τίποτα, αλλά κάποιον που κάνει μια καθεστική ζωή δουλεύοντας πολλές ώρες από το σπίτι μπορεί να το κάνει, έτσι. Αυτός. Εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι με παλινδρόμηση. Ναι. Δεν πρέπει να έχουν τόσο μεγάλες ποσότητες φαγητού. Πρέπει αυτό που είναι να σπάει στην ώρα. Ναι. Εντάξει, λογικό είναι. Είναι σημαντικό. Άρα για ποιον είναι ακόμα και το γονική. Όλα αυτά τα μοντέλα είναι για ποιον θα την κάνει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πρέπει να την κάνουν. Εντάξει. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν του πειράξει. Ας πούμε και η κοιτογονική είναι η διατροφή που βασίζεται στα λιπίδια. Μαθαίνει, ο οργανισμός θα παίρνει ενέργεια από το λίπος, από τις κετώνες που λέμε. Και έχει δείξει ερευνητικά ότι μέχρι και τους πρώτους 6 μήνες είναι αρκετά αποτελεσματική. Πολύ καλά τα λες, καλή η μόδα και τα trends, αλλά μπορεί να καταστρέψει ανθρώπους τελικά. Έτσι. Ναι, παιδιά, βλέπω γενικότερα να υπάρχουν πολλές διαφημίσεις, πολλά trend, ακόμα και επαγγελματίες που αυτό είναι λυπητερό.
να το βλέπω, που μιλάνε για αποτελέσματα, αλλά δεν λένε για ποιοι δεν πρέπει να το κάνουν. Δηλαδή, εγώ έχω αποφασίσει να μην, να μην τα λέω έτσι όπως θέλω να ακουστούν. Καλό είναι να λέμε και τα κατά για να προστατεύσουμε και τον κόσμο. Μετά την προπόνηση, προτείνετε κάποιο συμπλήρωμα όπως πρωτεΐνη? Στην πυραμίδα της διατροφής, τα συμπληρώματα έχουν μια πολύ μικρή θέση. Η αλήθεια είναι. Πάλι θα στεναχωρήσω ανθρώπους. Θα περιμένουν την απάντηση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ένας άνθρωπος πρέπει πρώτα να φτιάξει τη διατροφή του. Άρα, μετά το γεύμα, μετά την προπόνηση, το γεύμα το οποίο πρέπει να φάει, πρέπει να έχει τις σωστές αναλογίες για αυτό σε πρωτεΐνη για τα άφαγα. Το κομμάτι του συμπληρώματος αφορά τον υψηλό αθλητισμό. Ή ανθρώπους οι οποίοι δεν προλαβαίνουν να κάνουν το γεύμα το στερεό, εκεί μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό σου παίρνοντας ένα συμπλήρωμα πρωτεΐνης. Τώρα η ποσότητα η οποία είναι αναλογικά, είναι ιδανική για τον κάθε άνθρωπο, είναι 0,2 με 0,4 ανασωματικό βάρος πρωτεΐνη και 0,8 υδατάφαγα. Αυτό είναι ένα γεύμα με προπόνηση, το οποίο είναι αρκετά ιδανικό. Άρα το πάμε πάλι με ποιον έχουμε να κάνουμε, με το βάρος του, με τη δραστηριότητά του. Δεν είναι ένας γενικός κανόνας για όλους ανθρώπους ίδιους. Φαίνεται ότι 0,3 γραμμάρια πρωτεΐνης στο σωματικό βάρος, 3 με 5 ώρες, ανά 3 με 5 ώρες μέσα στη μέρα πρωτεΐνης, έχουν καλύτερη πρωτεΐνοσύνθεση στον οργανισμό. Και τώρα αυτό δεν το λέει κάποιος ο οποίος είναι υπέρβαρος ή δεν έχει ασχοληθεί. Άμα δείτε στο προφίλ του στο Instagram, θα καταλάβει ότι το παιδί έχει τρομερό φυσικ και μου αρέσει να έρχονται άτομα εδώ με τρομερό φυσικ για να μιλάνε. Αποτελέσματα. Οπότε. Σε αυτά τα αποτελέσματα που είναι όντως ωραία και εξωτερικά. Ναι, ρε φίλε. Άλλα συμπληρώματα μπορούμε να εντάξουμε πέρα από την πρωτεΐνη, π.χ. η κρεατίνη. Τα υπόλοιπα συμπληρώματα, όπως είναι και η κρεατίνη, που είναι ένα εξαιρετικό συμπληρώμα και πάρα πολύ μελετημένο, έχει να κάνει με ποιον πάλι μιλάμε, για ποιον άνθρωπο μιλάμε. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα γυμναστικής, δεν έχει πολύ υψηλούς στόχους ή και μη, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Γενικότερα το σώμα μας παράγει κρεατίνη και παράγει περίπου ένα γραμμάριο τη μέρα. Και συγκεκριμένα η διαδικασία η οποία υπάρχει στο να την παράγει είναι από άλλα αμινοξέα που υπάρχουν στο σώμα, όπως είναι η γλυκίνη και η αργινίνη, που με τη βοήθεια της μεθιονίνης δημιουργούν την κρεατίνη που πάει στα αμυνικά κύτταρα, άρα αυτή η διαδικασία γίνεται στο σώμα μας. Οπότε είπαμε για fasting, είπαμε για το πώς κάποιος υπέρβαρος μπορεί να χάσει κιλά, είπαμε για το fitness mind, για προγράμματα γυμναστικής, για μυϊκή υπερτροφία, κρεατίνες, πρωτεΐνες. Παιδιά, Σοκράτης και fitness mind. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Σοκράτη και το fitness mind για τη σημερινή κουβέντα. Μην ξεχάσουμε όμως να κάνουμε όλοι ένα follow στο fitness mind όπως και στην Athletics.com και αντίστοιχα ένα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Είμαστε η Athletics.com, εδώ το fitness mind και συνεχίζουμε. Χαρήκαμε πάρα πολύ.